Η πυραυλάκατος ανθυποπλοίαρχος Ρίτσος Κλάσης Ρουσέν φέρει την ονομασία του ήρωα που έπεσε στη γραμμή του καθήκοντος στις 16 Νοεμβρίου 1912 κατά τις μάχες για την απελευθέρωση της Χίου από τον τουρκικό ζυγό. Το πλήρωμά του, άξιοι συνεχιστές της ένδοξης ιστορίας του πολεμικού μας ναυτικού, βρίσκεται συνεχώς σε ετοιμότητα με υψηλό αίσθημα εκπλήρωσης του καθήκοντος και του χρέους προς την πατρίδα. Στην έδρα της διοίκησης ταχαίων σκαφών στην Αμφιάλη Σαλαμίνα, στα πληρώματα των πυραυλακάτων προετοιμάζονται να εξορμήσουν στο Αιγαίο. Βαθύ σκοτάδι και παγωνιά καλύπτει ακόμα τα πλοία που αποπλέουν πριν το πρώτο φως για να κατευθυνθούν σε συγκεκριμένες θέσεις στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Στο κατάστρωμα της πυραυλακάτου Ρίτσος, το πλήρωμα βρίσκεται εις τάξη αναπάρσεως. Το ξημέρωμα βρίσκει την πυραυλάκα το Ρίτσος, μία από τις νεότερες και πιο σύγχρονες μονάδες μάχης του στόλου, να πλέει στο Σαλονικό, ενώ άπαντες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για δοκιμή όλων των οπλικών συστημάτων του πλοίου. Μπορεί να αναλάβει αποστολές σε όλο το χώρο ευθύνης του ΑΓΕΘΑ, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως απεδείχθη στις εκτεταμένες πραγματικές επιχειρήσεις που έλαβα χώρα στο δεύτερο εξάμεινο του 2020. Οι εντολές έχουν δοθεί και η δύναμη των πυραυλακάτων κατευθύνεται σε σχηματισμό προς την περιοχή διεξαγωγής πυρών. Ορίζονται τομείς ασφαλείας πυροβόλων. Στο εσωτερικό του πλοίου, το άγημα πυρκαγιάς προετοιμάζεται φορώντας τον ειδικό εξοπλισμό προστασίας, ενώ επανδρώνονται τα δίδυμα τριαντάρια πυροβόλα που προσφέρουν κρίσιμο όγκο πυρός εναντίον εχθρικών στόχων επιφανείας και αέρος. Μικρά πλοία αλλά με μεγάλη ταχύτητα και ισχύ πυρός, οι πυραυλάκατοι αψηφούν τον καιρό και διασχίζουν το Αιγαίο παρέχοντας συνεχή παρουσία και αποτροπή με υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Θα πω ότι είναι η δουλειά μας. Όλοι ξέρουμε πού υπηρετούμε. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Είμαστε υπερήφανοι για το πολεμικό ναυτικό και σαν πλήρωμα, σαν ένα καράβι όπως είναι η πυραυλάκα του Ρίτσος. Το περσινό καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια της συνολικής κινητοποίησης του πολεμικού μας ναυτικού για εξασφάλιση ναυτικής αποτροπής σε περίοδο υψηλής έντασης, το πλήρωμα της πυραυλακάτου Ρίτσος συμπλήρωσε 115 μέρες εν πλώ. Ασφαλώς καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Πώς μεταφράζεται όμως για τα μέλη του πληρώματος η απέτηση για συνεχή διατήρηση υψηλής μαχητικής ετοιμότητας στο ιδιαίτερο περιβάλλον των ταχαίων σκαφών? Είναι μια δύσκολη κατάσταση, διότι καλούμαστε να αφήσουμε πίσω οικογένειες, να αφήσουμε πίσω τις ζωές μας, αλλά το καθήκον, το αίσθημα ευθύνης και του καθήκοντος είναι υψηλό και αυτό μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις και να βγάλουμε τις πέρες αποστολές που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.